Είναι πραγματικά, νομίζω, πολύ συγκινητικό και ιδιαίτερα συμβολικό το ότι βρισκόμαστε σήμερα εδώ, μετά από 17 χρόνια, μέσα στον χώρο του αρχαίου θεάτρου και όχι απ' έξω, όπως γινόταν τον τελευταίο καιρό. Σίγουρα αυτή η πρωτοβουλία οφείλεται σε αρκετούς ανθρώπους, στη συμβολή αρκετών ανθρώπων. Θα ήθελα ιδιαίτερα να τονίσω τον ρόλο της κυρίας Καραπαναγιώτου, η οποία με δική της ευθύνη αποφάσισε φέτος το Αρχαίο Θέατρο να ξαναανοίξει τις πύλες της και χωρίς τη συνδρομή της οποίας δεν θα ήταν καμία πρωτοβουλία δική μου ή οποιοδήποτε άλλου εφικτή. Θεωρώ ότι εκείνο το οποίο έχει ιδιαίτερη σημασία να τονίσουμε είναι και ο πολιτικός ρόλος του Αρχαίου Θεάτρου. Να μην ξεχνάμε ότι εδώ, σε μια εποχή που όλη η υπόλοιπη χώρα, οι πόλεις της κλασικής αρχαιότητας παρήκμαζαν, εδώ η μεγάλη πόλη, η δική μας μεγάλη πόλη, ως οι 40 πολύχνες γύρω από την μεγάλη πόλη που μαζεύονταν, κρατούσε ανθυρή την κλασική Ελλάδα και την άμεση δημοκρατία. Είναι το λεγόμενο βουλευτήριο και η αγορά που πλαισιώνουν το Αρχαίο Θέατρο. Νομίζω ότι η αναζωογόνηση αυτού εδώ του τόπου σήμερα, σε μια όμορφη και υπέροχη βραδιά, σε μια πάλι συμβολική διαδικασία. Έτσι, ας μην ξεχνούμε ότι ο Μίκης Θεοδωράκης είναι, άσχετα αν διαφωνεί κανείς ή αν συμφωνεί με τις απόψεις του, είναι μια προσωπικότητα σφραγίδα, θα έλεγα, για την αγωνιστικότητα, για την ελληνική μαχητικότητα, για ό,τι αυτή τη στιγμή μπορεί να σημαίνει ελληνική καρδιά. Νομίζω ότι η δική μου ευχή είναι αυτή εδώ η σημερινή βραδιά να σηματοδοτήσει μια νέα εποχή για το Αρχαίο Θέατρο, που δεν έχει μόνο ιστορική ή πολιτική αξία, έχει ασφαλώς αναπτυξιακή αξία για αυτόν εδώ τον τόπο, γιατί θεωρώ ότι η υποχρέωση όλων μας είναι σιγά σιγά να φροντίζουμε, προκειμένου αυτός ο τόπος που είναι τόσο πονεμένος, τόσο περιβαλλοντικά επιβαρημένος, να αρχίζει να περνάει σε μια νέα εποχή. Γιατί η Μεγαλόπολη δεν μπορεί να είναι μόνο λιγνίτης. Η Μεγαλόπολη είναι πολλά ακόμη πράγματα και νομίζω ότι τούτη εδώ η βραδιά πρέπει να σημαδεύει αυτήν την πορεία στη νέα μεταλιγνητική, αναπτυξιακή, τη νέα ημέρα για τη Μεγαλόπολη. Εύχομαι σε όλους να περάσουμε όμορφα και ελπίζω τέτοιες βραδιές να ξαναζήσουμε στο άμεσο μέλλον. Ευχαριστώ πολύ.